Καλησπέρα Μάρθα, καλό βραδάκι να πω ή καλό απόγευμα. Στο σπιτάκι του Ράη Θεσσαλονίκη, στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, έχει αρχίσει να πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά, παρόλο που η θερμοκρασία είναι καλή και μας κρατάει έξω. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, ευχαρίστως θα καθόμουν σε ένα παγκάκι από αυτά τα μαρμάρινα στην πλατεία Αριστοτέλους μπροστά από το Ηλέκτρα, με ένα ποτήρι κρασί και λίγο προσούτο, λίγο τυράκι φρέσκο ή κάτι άλλο. Έχει λίγη ώρα, ακούω να παίζει βιολί ένας νεαρός από τους μουσικούς του δρόμου και μάλιστα έχουμε συνονοηθεί όταν βγαίνω στον αέρα να σταματά να παίζει για λίγο για να μπορώ να ακούγομαι. Και είπα να του κάνω μια μικρή συνέντευξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χαίρετε. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Δημήτρης Κυρτζιάδης, είμαι από Θεσσαλονίκη και είμαι 18 ετών. Τι κάνεις? Παίζω βιολί έξω. Όχι, στη ζωή σου τι κάνεις? Είσαι στο Λύκειο για τελείωσα? Τελείωσα, πέρσι τελείωσα το Λύκειο, ναι. Και φοιτώ στο κρατικό δύο Θεσσαλονίκες. Είναι εδώ. Και προχωράς? Και προχωράω ακριβώς. Τι παίζεις συνήθως? Συνήθως παίζω κλασική μουσική και επίσης κλασική προς σύγχρονη μορφή μουσική. Ωραία. Ναι. Τι σ' αρέσει πολύ, όχι στο δρόμο, αν ήσουν στο σπίτι και έπαιζες για σένα, τι θα έπαιζες? Θα έπαιζα κάτι ρομαντικό. Όπως? Όπως ο πατέρας μου είναι επίσης βιολιστής και έχει γράψει κάποια κομμάτια. Και έχω ένα αγαπημένο από αυτό που είναι ρομαντικό. Να λέγεται... του το χαρίσουμε. Εννοείται, λέγεται My Greece. My? My Greece. Ωραία. Η Ελλάδα μου. Η Ελλάδα μου. Ακριβώς. Ωραία, πολύ ωραία. Αν θέλετε, μπορώ να είναι σας ένα το πολύ παίξω. Χαρούμενο παιδί. Θα δείτε το νέο παιδί. Θα δείτε το βίντεο αργότερα στο arthes.gr. Και για την ώρα θα αφήσω τα μικρόφωνά μου κάπου και θα τον ακούσουμε να παίζει. Καλή συνέχεια. Με ροκάμα το βγαίνει. Βλέπω ότι δόξα τω Θεώ ακριβώς. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Βλέπω, σε παρακολουθεί ο κόσμος με προσοχή. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι είσαι πολύ ευχάριστος. Να είστε καλά. Πάμε. Μάρθα, ετοιμάσου.
Λοιπόν, ωραία.